θέλω πριν ξεκινήσουμε να γυρίσετε λίγο και να πάρετε ένα κόκκινο κουτάκι. Είναι για εσάς, είναι το χριστουγεννιάτικο δώρο σας. Ναι. Δεν εμίζα. Όχι. Εντάξει, θα το πάρω. Αν και δουλεύω σε μέσο ενημέρωση, θα πρέπει να είμαι συνηθισμένο σε δώρα. Θα το ανοίξω. Playmobil. Playmobil. Το ξέρω. Ωραία. Υπουργέ, με σκλαβώνετε. Τι είναι αυτό? Διαστημόπλοιο. Είναι από το νέο διαστημικό σταθμό που είναι στα πλαίσια, χώρα μας διαστημική. Στα πλαίσια, και θα ήθελα να σου προτείνω να συμμετέχεις στο Διοικητικό Συμβούλιο. Α, ναι. Έχω πολλές προτάσεις τελευταία. Είναι να κατέβω αντιπεριφερειάρχης με τον Μπακογιάννη, στο κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου. Έχω πολλά. Θα δω, θα δω. Δεν θέλω τώρα, συγγνώμη. Έτσι. Παρακαλώ. Λοιπόν, θέλω να πει τη δύο λόγια για τον Καραναϊκά. Ο Νίκος είναι έξυπνο παιδί. Είναι ένα πανέξυπνο παιδί και ετοιμόλογο. Βγαίνετε μαζί, πάτε στις κούκλες, στα drag show και σε αυτά. Εγώ δεν πάω. Δεν πάτε? Δεν έχω πάει, όχι. Όχι. Εσείς ήταν στην Κεσαριανή, όπως ξέρουμε. Ναι, ναι, ναι. Δικιά σας ήταν η ιδέα της κατάθεσης των λουλουδιών στην Κεσαριανή, του Τσίπρα? Όχι, ήταν του Πρωθυπουργού. Εκεί υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο μέρος. Εκεί σκοτώθηκαν κάποιοι άνθρωποι, εκτελέστηκαν για τα ιδανικά τους. Βεβαίως. Τα δικά σας ιδανικά κάπου λύγησαν σε 17 ώρες. Δηλαδή όχι. Τόσο άντεξαν τα ιδανικά και όχι, μετά. Όχι, όχι, δεν άντεξαν τόσο. Και έναν έρπη, και έναν έρπη. Και τη έρπη του Πρωθυπουργού. Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι εκ των υστέρων κρίνοντας και αφού έχει περάσει όλος αυτός ο καιρός, καλώς κάναμε. Διότι δεν υπήρχε επιλογή άλλη. Η άλλη επιλογή και όποιος νομίζει ότι. Καλώς φέρετε τα μνημόνια, εννοείται. Καλώς. Πρόσεχε να δεις. Ενώ θα τα σκίζατε. Μισό λεπτό. Να σου πω. Το σκίσιμο των μνημονίων ως έκφραση είναι ανήκει στον Αντώνη Σαμαρά. Να ανοίξει τον Αλέξη Τσίπρα. Με ένα νόμο και ένα άρθρο τώρα θα το πω. Λοιπόν, εγώ. Άκουσε λοιπόν. Αυτό ανοίξει τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό, όμως, αυτό ανοίξει τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξη Τσίπρα, ξέρετε, διαφορετικό έκανε όμως. Όταν κάποια πράγματα κατάφερε ή κάποια πράγματα δεν τα κατάφερε, ξαναρώτησε το λαό. Αυτό είναι αφού που. Αφού είχε δεν... φέρει μνημόνια. Περίμενε. Ακριβώς. Αφού είχε φέρει. Και με αυτό εδώ είναι η εντυμότητα. Δεν είχε και... επιλογές λαό. Θα είχε ένα μνημόνιο όπως και να έχει. Ποιος θα το διαχειριζόταν, ήταν το ερώτημα. Όχι. Αποδείχθηκε ότι το μνημόνιο ήταν έτοιμο. Ναι, αλλά αποδείχθηκε ότι δεν είναι έτσι. Διότι με άλλη κυβέρνηση είναι προφανές ότι σε αυτή την πορεία δεν θα έχει ούτε την ανάπτυξη του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, δεν θα έχει την ελεύθερη πρόσβαση για τους ανθρώπους που δεν έχουν ασφάλιση στις υπηρεσίες υγείας και πολύ προφανέστατα δεν θα είχε το κοινωνικό μέρισμα το οποίο τώρα πληρώνεται σε πολλούς ανθρώπους. Οι συμφωνίες αυτές. Σας χαίρομαι γιατί λέτε τα καλά. Δεν τα λένε πολύ. Όχι, θα σου πω και τα αρνητικά. Οι συμφωνίες αυτές έχουν και το αρνητικό αποτύπωμα. Το δημοψήφισμα ήταν εκεί και πέτυχε πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Αμφισβήτησε. Πήγαμε με ένα όχι στεναρό. Εκεί πέρα βεβαίως. Δεν έγινε μια κολοτούμπα σε ένα βράδυ. Δεν εφαρμόστηκε, έγινε ένα συμβιβασμός, Αποστόλη. Εντάξει. Αλλά σου λέω, το κρίσιμο είναι ότι όχι μόνο έγινε δημοψήφισμα, έγιναν και οι εκλογές του Σεπτέμβρη, όπου τα πάντα ήταν ανοιχτά πάνω στο τραπέζι. Και σε σχέση με το προεκλογικό πρόγραμμα, τώρα θα σε προκαλέσω έτσι ως τσολιάς και σύμβουλο της πατρίδας μας να ξαναδιαβάσεις αυτές τις προεκλογικές ομιλίες του Σεπτέμβρη. Δεν το αντέχω. Έχω το ξεπατικό στο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Πόσο ακόμα να αντέξω? Δεν πειράζει. Τις ξέρω, τις θυμάμαι. Λοιπόν, είδατε. Το θυμάσαι το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης? Θα σε προκαλέσω. Τα hot. Τα μεγάλα ψέματα. Ναι, πια. Τα μικρά, εντάξει. Το 751 και τον ΕΝΦΙΑ. Επειδή μειώνεται ο ΕΝΦΙΑ από 1η-19. Μειώνεται? Ναι, βεβαίως. Αλλά γιατί το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Θα ήταν κομμένο, θυμάμαι εγώ. Θα τον καταργούσαμε. Τι όχι, όχι. Η Νέα Δημοκρατία. Στις εκλογές του Γενάρη. Μετά. Παλιά. Όχι, δεν είναι παλιά. Πέρασαν 6 μήνες. Είναι πριν την εντολή. Ωραία, για να κλείσουμε το θέμα της Κεσαριανής, μιας και κάνω αυτή τη μικρή αριστερή παρένθεση. Βρίσκεται ομοιότητες της κυβέρνησής σας με εκείνους που εκτελέστηκαν στην Κεσαριανή? Με αφορμή και τις ταινίες που είδατε, το τελευταίο σημείωμα του Βούλγαρη. Μα δεν υπήρχε περίπτωση να σκεφτεί κανείς ότι αυτοί οι άνθρωποι θυσιάστηκαν για να είναι η αριστερά μονίμως στην αντιπολίτευση, να τους τιμάει ως νεκρούς και θυσιασμένους και απλώς να παραπονιέται για τα δεινά που περνάει ο λαός. Δεν μπορεί να είναι. Την τελευταία στιγμή λέγανε είμαι κομμουνιστής, δεν λέγανε. Βεβαίως, μα ήτανε. Ζήτω το μνημόνιο μα ή κάτι. Μα ήτανε. Μα φυσικά και ήτανε. Θέλω να μου πείτε μια χαλαρή στιγμή με τον Τσίπρα. Μία. Μία. Τι να σου πω τώρα, είμαστε στα κάμπινγκ της Νεολαίας, του ΣΥΡΙΖΑ παλιά. Τσιτσιδί. Όχι ρε φίλε. Τι, ντυμένη. Με ΣΥΡΙΖΑ, για φούστα κάτι. Όχι, όχι. Α, και τι καλά. Άπλητη, εκεί αξίριστη, ξέρω, ΣΥΡΙΖΑ, η κλασική. Τέτοια. Πού πήγαινε τα κάμπινγκ? Πολιτικές... Και στην Άξο έχουμε πάει, στη Σέριφου έχουμε πάει. Αλλά τώρα μιλάμε για κοντά 20 ετία, έτσι. Ναι, μην ξεγελιέσαι. Είχε υπηκή ζωή τότε που κάνετε πριν συμβιβαστείτε. Τέτοια πράγματα. Μπάφο έχετε κάνει. Αυτά τώρα δεν νομίζω ότι είναι πράγματα που πρέπει να συζητάμε στην τηλεόραση.
Ευχαριστώ για την απάντηση. Αν είχατε το βαρουφάκι μπροστά σας, θα του λέγατε. Σταματήσει να λέει ψέματα. Αν είχατε τον Τζίπρα μπροστά σας, θα του λέγατε το ίδιο. Τον Τζίπρα. Ναι. Ο Τσίπρας είναι νομίζω ο μοναδικός πρωθυπουργός ο οποίος μιλάει με ειλικρίνεια για ό,τι καταφέρνει και ό,τι δεν καταφέρνει. Και γι' αυτό θα βγάλει και την τετραετία. Γι' αυτό θα την ολοκληρώσει. Θέλετε να το ξαναπείτε, γιατί αυτό δεν το χορταίνω. Όχι, θα σας το ξαναπώ. Ο Τσίπρας πήρε εντολή στο Γενάρη. Όχι, ναι, πάμε. Ναι, για να τελειώσει εντελώς με αυτή την κατάσταση της λιτότητας. Και σε αυτή τη θητεία του Γενάρη, τον Αύγουστο έφερε μνημόνιο πριν τις εκλογές. Περίμενε, βεβαίως. Αλλά έτσι. Μετά ξαναρώτησε τον λαό αν πρέπει να συνεχίσει. Καθαρό, άρα. Απολύτως. Απολύτως καθαρός. Κύριε Υπουργέ, μου, αυτό... σας ευχαριστώ πολύ. Να ρωτήσω κάτι άλλο, έχει νόημα μετά από αυτά που λέμε. Δεν ξέρω. Μάλλον τελειώσαμε. Όχι, δεν τελειώσαμε, αλλά με αυτά που μου λέτε. Συγγνώμη κιόλα. Ναι. Άρα δεν λέει ψέματα ο Τσίπρας. Αδίκως ο κόσμος κατηγορεί την κυβέρνησή σας ότι είστε ψεύτες. Ναι. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι αυτή τη μανία ότι είναι να μην έρθει ο Κυριάκος και η δεξή του. Είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Φαντάζομαι το κάνετε άδολα για το καλό της χώρας. Ή είστε απλά αδίστακτοι καρεκλωμανείς. Μου δημιουργείται αυτή η αίσθηση. Ναι, εντάξει. Αλλά νομίζω ότι θα ολοκληρώσουμε τη θητεία μας και θα κερδίσουμε για τις επόμενες εκλογές. Μ' αρέσετε. Μ' αρέσετε. Το διάστημα έχει πάει σε άλλο επίπεδο. Έχουμε ξεφύγει ήδη στο διάστημα. Όχι, θα. Όντως. Ναι, βέβαια. Να σου πω γιατί. Με ποια σύνθεση. Με τον Καμένο να πουλάει όπλα, με ποιους θα συνεργαστείτε. Με το Πασόκ. Να δεις. Η χώρα νομίζω ότι πρέπει να έχει αμυντική βιομηχανία. Έτσι. Διότι δεν είναι μια χώρα η οποία συνορεύει, ας πούμε, με χώρες που δεν έχει προβλήματα. Επίσης, τα παιδάκια στην ημένη θα σκοτωνόντουσαν έτσι κι αλλιώς, όπως είπε και ο Ζαχαριάδης, ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας. Η χώρα πρέπει να είναι συμβατή και με τις διεθνείς της υποχρεώσεις και βεβαίως όλες τις αποφάσεις θα τις παίρνει λαμβάνοντας υπόψη και αυτές τις παραμέτρους. Έτσι, δεν αμφισβητεί κανείς. Είναι παράμετροι οι νεκροί. Αλλά. Ο άμαχος πληθυσμός είναι παράμετρος. Παράμετρο στο εάν μια χώρα στην οποία θα πουλήσει υλικό. Πολέμου, υλικό αμυντικό όπλα είναι σε εμπόλεμη κατάσταση. Αν υπάρχουν ζητήματα με τα οποία ασχολείται η διεθνή κοινότητα, αυτά οφείλει να τα λαμβάνει υπόψη, έτσι κι αλλιώς. Μου έλεγε για το αν είμαστε καρεκλοκένταυροι. Σου λέω λοιπόν ότι η τετραετία αυτή θα ολοκληρωθεί. Ξέρεις, έχει αποδειχθεί ότι και η ανάγκη του κόσμου να περάσουν σε μια κανονικότητα και μια ηρεμία, να τελειώσουν οι σκηνές του Μπες Βιές στο Χίλτον. Τη διαπραγμάτευση και να πάμε στην επόμενη σελίδα. Το στολίσατε και ωραία. Είδαμε να χαίρονται οι θεσμοί. Το στολίσατε ωραία το Χίλτον. Έχει ωραίο δεντράκι απ' έξω και αυτά να έχουν οι θεσμοί να χαίρονται. Να είναι γιορταστικό το κλίμα. Η ιδιοκτησία του Χίλτον τα έκανε αυτό. Α, όχι, δεν το κάνει Αχτσιόγλου με τον Τσακαλά το ένα βράδυ. Εγώ έτσι νόμιζα. Δεν ήταν τη κυβέρνηση. Είναι τέτοια υποταγή που θεωρούσατε οι υπουργοί οι ίδιοι. Του καλωσορίζουμε έτσι. Αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι η ολοκλήρωση τη τετραετία στέλνει ένα πάρα πολύ ισχυρό σήμα επαναφορά μια κανονικότητα. Ξύλο στα ειρηνοδικεία, ξύλο στα Γιάννενα, διαβολικός ο Τραμπ, ξύλο στους Κούρδους που συλλάβατε, μνημόνιο. Είσαι προπαγάνδα πάντως. Πολύ αριστερά δεν έχει πέσει. Είσαι προπαγάνδα. Έχει πέσει πολύ αριστερά είσαι τελευταία. Είσαι διαβολικός ο Τραμπ. Από τη δεξιά έχουμε τόσο αριστερά, έχουμε να δούμε από τη δεξιά. Θυμάσαι ο πρωθυπουργός. Ότι είναι διαβολικός, αλλά τα κάνει για καλό. Τι δεν είπε αυτό. Το είδαμε όλοι μαζί το είδαμε. Μα θα μου το αλλάξετε κι αυτά. Μα στη συνέντευξη τύπου το είδες αυτό. Ναι. Εσείς θα μου πείτε ότι το ελπίζω να μας βρει τέτοιο κακό. Ναι. Τότε που ήταν αριστερός παλιά, που έλεγε αριστεροσύνη. Ήταν πρόγραμμα Θεσσαλονίκης περίοδος. Λοιπόν, πες ότι ψηφίζουμε όλοι τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Δεν κατεβαίνω. Θα σε σύρουμε έτσι με δια της βίας. Να κατέβεις και σε βγάλουμε πρωθυπουργό. Με ποιες χώρες θα έχουμε σχέσεις, πες μου. Με τη Βόρεια Κορέα, να είναι ξεκάθαρα πράγματα. Τι εννοείται. Στην πρώτη στραβή πατάει το κουμπί, τελειώνουμε. Τι με τον Τραμπ τώρα. Με το κοτσίφι στο κεφάλι και τον μασβό. Ο διαβολικός Τραμπ ξαφνικά που θα μας βρει άλλο κακό. Τέλος πάντων. Ξοδεύεται πολλά χρήματα σε σιριζοτρόλ. Σε σιριζοτρόλ? Ναι. Όχι, βέβαια. Φθηνά τους έχετε. Έχουν κατακλείσει το διαδίκτυο, βλέπω. Καλά, εντάξει. Κοψοχρονιά. Γαλέρα. Άκουσα να σου πω. Νομίζω ότι η ιστορία του διαδικτύου είναι έτσι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Αλλά θα πρέπει να καταλάβουν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι ότι η δική μας παράταξη είναι αυτή που μπορεί και έχει τη δυνατότητα να κινητοποιεί και κόσμο ανεφαντητή μου. Του χρόνου που πρόκειται να βγούμε από το μνημόνιο, το πιστεύετε και εσείς αυτό, φαντάζομαι. Ναι, θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Να ραφτούμε κάπως ιδιαιτέρως. Όχι, νομίζω εσύ είσαι μια χαρά. Για τον κόσμο, θέλω για τον κόσμο να πείτε να ραφτούμε κάπως. Ο κόσμος, κοίταξε να δεις. Η ολοκλήρωση του θα μας έχετε ξεσκίσει κι άλλο που θα πρέπει έτσι κι αλλιώς να ραφτούμε.
Τι θα γίνει. Η ολοκλήρωση του προγράμματος είναι πάρα πολύ σημαντική στιγμή. Να. Δεν είναι η στιγμή της κοσμογονίας. Θα γίνει κάποια τελετή λήξης μνημονίου. Τελετή λήξης μνημονίου. Ζακ Ρόγκ, ευχαριστούμε αυτό... Ελλάδα, ευχαριστούμε Ευρώπη. Αυτό πρέπει να ομολογήσω ότι δεν το έχουμε σκεφτεί. Αν δεν εκλεγεί ο Τσίπρας, αν πες ότι σπάει ο διάλογος στο ποδάρι του και αποφασίσει ένας λαός, τέλος πάντων, να πάρει την κατάσταση λίγο πιο σοβαρά, είστε υπέρ του να παραμείνει στην αρχηγία του κόμματος. Ο στο υποθετικό θα μιλήσουμε. Τσίπρας, ναι, ο Τσίπρας όμως θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Α, δεν βγάζει οπότε... μάκρη. Δεν βγάζει τίδηση, λυπάμαι. Δεν βγάζει μάκρη. Πείτε μου μια γνώμη για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα είναι καλός πρωθυπουργός αν βγει. Δεν θα βγει. Είστε υπέρ ή κατά της οικογενειοκρατίας. Κατά είμαι. Ποιος είναι υπέρ της οικογενειοκρατίας. Ο διοικητής του ΑΣΤ, Στέλιος Παπάς, είναι συγγενής σας. Είναι συγγενής μου, είναι ο πατέρας μου, είναι άμυστος. Και έχει πάρα πολλά χρόνια εμπειρία για να υποθέσει κανείς ότι εκεί πήγε επειδή είναι πατέρας μου, νομίζω ότι... Μπήκε με ΑΣΕΠ. Μπήκε με ΑΣΕΠ. Όχι, είναι μια πολιτική επιλογή. Έτσι γίνεται. Ναι, βεβαίως. Έτσι γίνεται. Και νομίζω ότι δεν είχε καμία άλλη δημόσια θέση εκεί που πήγε αμυστή. Και επειδή τηλεφωνιόμαστε και συχνά, μου λέει ότι όποιο χαρτί και να σηκώσει βρίσκει σκάνδαλο. Και συνεχίζετε να είστε κατά της οικογενειοκρατίας. Ναι. Ωραία. Ποια είναι η πιο σεξι υπουργός του υπουργικού. Τώρα ακούτε. Τώρα ακούτε. Δεν λέμε το ένα, δεν λέμε το άλλο. Αν δεν πούμε και τα κομμενικά, τι θα πούμε. Ποια είναι. Τι εννοείς, παιδάκι μου. Ποια θεωρείτε πιο σεξι. Δεν είπα ποια σας αρέσει, μην έχετε πρόβλημα σπίτι σας. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα που λες. Έλα, πάμε στην επόμενη. Η Αυτιόγλου. Εσένα σ' αρέσει, νομίζω. Εμένα μου αρέσει η Αυτιόγλου. Εντάξει, πες το έτσι, τι με ρωτάς εμένα. Η Φωτίου. Μπορεί να είστε Μερακλής. Τρώτε γεμιστά, ξέρω εγώ. Δεν μου λέτε. Εντάξει. Ποιες άδειες. Είστε ο υπουργός του φιάσκου των τηλεοπτικών αδειών. Έτσι. Ναι. Έγινε λίγο άτσαλα, δεν έγινε. Το γεγονός ότι κράτησε τρεις μέρες ο διαγωνισμός προέκυψε από το ότι εμείς δεν τολμήσαμε να βάλουμε μια ψηλή τιμή εκκίνησης. Δηλαδή να πούμε, ας πούμε, 20 εκατομμύρια, 30 εκατομμύρια. Βάλαμε πολύ χαμηλή, ακριβώς διότι εκείνο τον καιρό και οι κατέχοντες στα μέσα ενημέρωσης προσπαθούσαν να πείσουν την κοινή γνώμη ότι το αγαθό που λέγεται άδεια πανελλαδικής τηλεοπτικής εμβέλειας δεν έχει αξία. Αποδείχθηκε ότι δεν είναι έτσι. Είναι ο λόγος που φύγατε από το Μαξίμου. Ο διαγωνισμός. Να. Το φιάσκο του διαγωνισμού. Δεν νομίζω. Κλάψατε κι εσείς σαν τον Γερό Βασίλη που τα παιδάκια θα έχουν παιδικούς σταθμούς και γεύματα. Βρήκαμε λεφτά από αλλού. Ναι. Βεβαίως. Κοίτα να δεις. Δεν χρειαζόντουσαν οι άδειες, τσάμπα τα κλάματα. Όχι, δεν είναι γιατρούς, δεν υπάρχει λόγος για κλάματα, διότι ναι. Βρέθηκαν και τα χρήματα, υπάρχει και το πλεόνασμα. Δεν είναι κομματάκι ανήθικο να σχετίζεται τα γεύματα των παιδιών και στα σχολεία και τα νοσοκομεία με το τι λεφτά θα πάρουμε από ένα διαγωνισμό. Ανήθικο, Αποστόλη μου, είναι να μην πληρώνουν 30 χρόνια για τις άδειες. Και ήταν ηθικότατο να προτεραιοποιήσουμε τέτοιου τύπου δαπάνες. Δεν ξεφεύγετε από αυτό. Δεν ξέφυγα καθόλου. Λέω, ήταν ηθικότατο. Το τι σχετίζεται αυτό το ένα όχι, με το άλλο. Όχι, ναι, ανήθικο δεν πληρώνουν. Εσείς το βάλατε ότι δεν πληρώσανε και θα φάνε τα παιδάκια. Όχι, δεν είπαμε ότι θα φάνε τα παιδάκια. Είπαμε, μισό λεπτό, σου πω. Είπαμε ότι βρήκαμε λεφτά από αλλού. Αυτό σου είπα πριν. Οπότε ο τρόπος που χειριστήκατε όλο το θέμα είναι και νόμιμος και ηθικός. Το θέμα των αδειών. Να. Για το θέμα των αδειών. Σε σχέση με τα παιδιά. Όχι, όχι. Έχω απόλυτα ήσυχη τη συνέντευξή μου και εγώ και τα υπόλοιπα μέλη της κυβέρνησης και νομίζω έχουμε δικαιωθεί από τις εξελίξεις. Γιατί από τέσσερις άδειες πάμε σε 7. Δεν είναι μια ήττα της κυβέρνησης. Να σου πω. Δεν είναι σαν να έχετε παραδοθεί. Εμείς. Όχι, δα. Εντάξει. Τέσσερις ήταν το Ινστιτούτο Φλωρεντίας. Θεωρούσε ότι το Ινστιτούτο Φλωρεντίας είπε ότι πρέπει να δοθούν τόσες άδειες και να μείνει χώρος μετά και για τις θεματικές. Έκανα μια άλλη επιλογή το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Πολύ φοβάμαι ότι οι δυνατότητες του φάσματος εξαντλούνται σχεδόν. Θα φανεί αυτό το επόμενο διάστημα. Με τις μετρήσεις τηλεθέασης τι θα κάνετε. Με τις μετρήσεις τηλεθέασης. Είναι αξιόπιστα τα στοιχεία της AGB. Είναι δύσκολο να διασταυρωθεί τουλάχιστον. Έτσι, παρ' όλα αυτά γίνεται μια ολόκληρη αγορά και οικονομική νομίζω, και εμπορική νομίζω, βάσικα αυτών των στοιχείων. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ σωστό και νομίζω ότι το πρώτο βήμα το οποίο κάνουμε αυτή τη στιγμή για τη συγκρότηση της πλατφόρμας για την αγοραπολισία της διαφήμισης στην τηλεόραση θα οδηγήσει και σε μια έτσι, κατάσταση η οποία θα είναι ορθολογική. Εγώ αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί πρέπει να υπάρχει ένα μονοπόλιο εκεί πέρα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα μονοπόλιο ναι, αλλά με αμφιβόλου πιστότητα στοιχεία που ξέρεις, κινεί την αγορά δεν και μπορούμε να πατήσουμε εσείς είστε υπεύθυνος υπουργός. Εμείς όμως δεν μπορούμε να πατήσουμε ένα κουμπί και να δημιουργηθεί και άλλη μια εταιρεία. Αυτό είναι λίγο δύσκολο. Γιατί όχι μια ανεξάρτητη αρχή.
Υποτίθεται ότι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης έχει. Όχι, και... να είναι μια ιδιωτική εταιρεία και να μην είναι μια ανεξάρτητη αρχή που κάνει αυτή τη δουλειά. Που να κάνει τις μετρήσεις. Θα μπορούσε. Νομίζω ότι ενδεχομένως να σκεφτούμε και το ενδεχόμενο να εξοπλιστεί η ανεξάρτητη αρχή της ραδιοτηλεόρασης, το Εθνικό Συμβούλιο, με την τεχνολογία αυτή που θα μπορούσε να κάνει και αυτή τη δουλειά. Γιατί με αυτόν τον τρόπο επιτρέπει, με έναν τρόπο υπάρχει ένα παράθυρο να γίνονται διάφορα παιχνίδια μεταξύ καναλαρχών και διευθυντών με όχι την εταιρεία. Όχι μόνο και με τις διαφημιστικές. Τα κανάλια, τα ίδια ως οικονομικές μονάδες, πιέζονται αφόρητα από τις διαφημιστικές. Έτσι. Και αυτό, ας πούμε, τα εξωθεί και στην. Δυστυχώς πολλές φορές στη σφαίρα της μη βιωσιμότητας όσον αφορά τα οικονομικά τους. Η ΕΡΤ θα συνεχίσει να είναι ένα κυβερνητικό κανάλι, όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Η ΕΡΤ είναι το μοναδικό κανάλι όπου όλα τα κόμματα μπορούν να ακούνε τη φωνή τους, νομίζω. Και όταν είναι κυβέρνηση. Και όχι, καθόλου, ίσα-ίσα. Και σε καλό να δεις τα νούμερα. Τι. Νομίζω λοιπόν στην ΕΡΤ είναι το μοναδικό κανάλι όπου όλα τα κόμματα. Είναι υποχρέωση να προβάλλονται και με αυτή την υποχρέωση είναι συμβατή, αλλά θα συμφωνήσω με το υπονοούμενο που έριξες και θα πω ότι πρέπει να συζητήσουμε το πώς μπορεί ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας να είναι απολύτως ανεξάρτητος από πολιτικές παρεμβάσεις, διότι τα έχουμε ζήσει αυτά νομίζω κατά το παρελθόν.